Θες αν Φρανσέ ή Θεσσαλονίκη στα γαλλικά θα πούν οι φίλοι της γαλλικής κουλτούρας μέσα από μια σειρά πρωτότυπων εκδηλώσεων που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Οι χώρες της γαλλοφωνίας με συγγραφείς από Αφρική, Ευρώπη, Ασία και Αμερική θα είναι ετοιμόμενες στην 15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου από τις 3 έως τις 6 Μαΐου. Nous avons décidé de placer sous le label Thessalonique en français. Pourquoi? Parce que, d'une part, pour la première fois depuis 10 ans, la francophonie, la langue française, est à l'honneur du Salon du Livre de Thessalonique. Η Γαλλία διοργανώνει με ιδιαίτερη λαμπρότητα τις τελετές για τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις 29 Σεπτεμβρίου την ανακοχή της Θεσσαλονίκης και στις 11 Νοεμβρίου το τέλος του πολέμου. Et nous avons prévu beaucoup de cérémonies et également une création artistique musicale sur le thème Zeitenlicht. Το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτείει φόρο τιμής στους χιλιάδες στρατιώτες που κοίτονται στο νεκροταφείο του Ζέντελικ, αναδεικνύοντας τη συμβολή του μακεδονικού μετόπου στη λήξη του πολέμου. Η διοίκηση του Ινστιτούτου συνεργάζεται με φορείς της Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να προσελκύσει γαλλόφωνους τουρίστες. Εστιατόρια της πόλης θα λάβουν μέρος για ακόμη μια χρονιά στις εκδηλώσεις του Good France, Good France από τις 19 έως τις 25 Μαρτίου, γιορτάζοντας τη γαλλική κουζίνα με ένα μενού αλλά γαλλικά. C'est un concours de macarons que nous organisons dans toute la Grèce, avec une partie à Thessalonique, une partie à Athènes. Et il y aura une grande finale avec 4 pâtissiers, jeunes pâtissiers, qui auront fait les meilleurs macarons. Cette finale aura lieu à l'ambassade de France à Athènes. Το πλαίσιο των εκδηλώσεων περιλαμβάνει ακόμη διεθνή συνέδρια και ελληνογαλλικές συζητήσεις, έκθεση για το αρχιπέλαγο στους χάρτες του Λουδοβίκου 14ου, την καθιερωμένη έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία και την ομάδα της χορογράφου Σάρα Σερνό, η οποία θα λάβει μέρος στα φετινά Δημήτρια.